Δεν ξέρουμε αν θα πάμε το πρωί και δούμε στο πρόγραμμα το όνομά μας ή πει ο ξέρεις κάτι, έχεις φύγει. Έμπειρο προσωπικό ήταν στο πρώτο κύμα της πανδημίας και τώρα τους πετάνε στο δρόμο. Και υπάρχει και άτομο που δουλεύει νύχτα όλο το 7ώροφο. Μόνιμη και σταθερή δουλειά μέσα στα νοσοκομεία που ο καθένας πρέπει να ξέρει τους χώρους. Και 10 λεπτά, 15 λεπτά πας στη δουλειά σου και εκνευρίζεσαι από τις συνθήκες που πήγατε στον δρόμο, πόσο μάλλον όταν είσαι όλη τη μέρα στον δρόμο. Εμείς έχουμε αφήσει απλήρωτους λογαριασμούς σε ΔΕΗ, σε νερό, σε νίκια ορισμένη. Δεν μπορεί για ακόμα μια φορά να ζητηθεί από τους εργαζόμενους, από εμάς δηλαδή, να βάλουμε πλάτη. Το άγχος, το αν θα κολλήσω, το τι θα μεταφέρω στο σπίτι μου, αυτή είναι η καθημερινή αγωνία των συναδέλφων. Παντού όλοι είναι κουρασμένοι, καταπονημένοι και με μεγάλα προβλήματα. Μόνιμα ο προσωπικό εργασίας για να μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Η τελευταία μας σύμβαση ήταν 3 ημερών για να τελειώσει η εβδομάδα. Δεν υπάρχουν ούτε rapid test, δεν υπάρχουν ούτε μοριακά test, δεν υπάρχουν τίποτα στον οργανισμό. Δηλαδή μπροστά στα κέρδη τους δεν υπολογίζουν την υγεία μας. Δραματική είναι η κατάσταση που βιώνουν χιλιάδες εργαζόμενοι σε πολλούς κλάδους. Με πρόσχημα την πανδημία, η εργοδοσία αξιοποιεί τα εργαλεία που της παρέχει η κυβέρνηση και τσακίζει το εισόδημα των εργαζομένων. Χιλιάδες εργαζόμενοι στον επισητισμό τουρισμό βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία, τη μισοαπασχόληση, τα επιδόματα ψίχουλα και το μισθό χαρτζιλίκι. Πολλοί βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής και έχουν συσσωρεύσει πολλά χρέη. Εμείς έχουμε αφήσει απλήρωτους λογαριασμούς σε ΔΕΗ, σε νερό, σε νίκια ορισμένη. Έχουμε αφήσει πολλές ανάγκες πίσω ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε και να συντηρήσουμε τους εαυτούς μας και τις οικογένειές μας. Με αποτέλεσμα να έχουν φορτωθεί αυτά τα βάρη παραπίσω. Εγώ θα σας πω συγκεκριμένα ότι κάθε μήνα κοιτάζω να δω τι θα αφήσω και τι θα πληρώσω ώστε να μπορέσω να ζήσω. Υπάρχουν συνάδελφοι που τους έχει κοπεί το ρεύμα. Υπάρχουν συνάδελφοι που τους έχει κοπεί το νερό. Ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι για όλους τους εργαζόμενους, το κλάδο και τους συνάδελφους. Τα βγάζουμε πέρα δύσκολα είναι η αλήθεια. Με 534 καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Και υπάρχει και μεγάλη ανησυχία και άγχος και φόβος για τη συνέχεια. Οι περισσότεροι από εμάς, η πολύ πολύ μεγάλη πλειοψηφία, έχουμε πάρει, με βάση δηλαδή τα επιδόματα ειδικού σκοπού, έχουμε πάρει λιγότερα από τα μισά χρήματα που θα παίρναμε αν δουλεύαμε κανονικά. Η εργοδοσία, θέτοντας μέρος του προσωπικού της σε αναστολή, ξεφορτώθηκε εντός εισαγωγικών μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές, αξιοποιεί μια σειρά από ευνοϊκές ρυθμίσεις, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την εντατικοποίηση για όσους παρέμειναν στα πόστα τους. Στο ίδιο αποτέλεσμα οδηγεί και το ψαλίδισμα των ωρών εργασίας μέσα από το πρόγραμμα Συνεργασία. Αυτό το διάστημα βρίσκομαι σε αναστολή, όπως και οι περισσότεροι εργαζόμενοι του κλάδου. Είμαστε σε αυτό το καθεστώς του επιδόματος ειδικού σκοπού. Να πω ότι για το χρονικό διάστημα που εργάστηκα εγώ από την 1η Ιουλίου μέχρι τις 3 Δεκέμβρη, δηλαδή στην επιχείρηση στην οποία εργάζομαι, επικρατούσε το καθεστώς του συνεργασία, μισά μεροκάματα δηλαδή για τους εργαζόμενους, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη μείωση του μισθού. Από το μέτρο της αναστολής συμβάσεων επωφελούνται και μεγάλες επιχειρήσεις που δεν είδαν τον τζίρο τους να περιορίζεται, όπως αλυσίδες που δουλεύουν με delivery. Στους διανομείς κυριαρχούν επικίνδυνες συνθήκες δουλειάς και συχνά ατυχήματα. Λόγω και του χαμηλού μεροκάματου, έτσι κι αλλιώς, για να έχουμε ένα εισόδημα που θα καλύπτει τις ανάγκες μας, είμαστε αναγκασμένοι να δουλεύουμε συνήθως περισσότεροι 2 δουλειές. Υπάρχουν περιπτώσεις που τις βενζίνες τις πληρώνει ο εργαζόμενος. Σίγουρα υπάρχουν. Ότι υπολογίζουν, μπορεί να του πει ότι θα σου δίνω 4 ευρώ καθαρά, το κατώ είναι 3,5 και εκεί κάλυψε και βενζίνες, κάλυψε και έξοδα συντήρησης, κάλυψε και τα πάντα. Και πιθανή βλάβη που θα βάλει το μηχανάκι είναι δικιά σου υπόθεση. Δηλαδή η ευθύνη της συντήρησης και της κίνησης είναι αποκλειστικά στον εργαζόμενο. Από την αναστολή σύμβασης στην απόλυση περνούν μαζικά εργαζόμενοι σε μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου. Στη New Rest, μεγάλη εταιρεία συντροφοδοσίας στα αεροδρόμια, οι συμβάσεις δεν παρατάθηκαν. Ενώ οι εποχικοί εργαζόμενοι στην εστίαση δεν πήραν καν την αποζημίωση ειδικού σκοπού. Σε άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ στην εστίαση υπάρχουν εργαζόμενοι που δεν έχουν πάρει
της αποζημίωσης σε ειδικού σκοπού. Δηλαδή, οι εποχικοί εργαζόμενοι στα εστιατόρια δεν πήραν αποζημίωσεις. Εμείς στο αεροδρόμιο, επειδή ήμασταν 12 μήνες και είχαμε κάποια. Εντάσσομαστε σε αυτό, τα έχουμε πάρει. Αλλά υπάρχουν εργαζόμενοι που ναι, δεν τα έχουμε πάρει. Οι εργαζόμενοι μετρούν χρόνια δουλειά στο νοσοκομείο. Έχουν δουλέψει και στο πρώτο κύμα της πανδημίας, ενώ έχουν κληθεί επανειλημμένα να βάλουν πλάτη. Κουραστήκαμε, πορεστάν τα χέρια μας, η μέση μας. Είμαστε τα δαιμόνια μας μες στη χλωρίνη με τον COVID, γιατί σαν παλιοί παίρναμε και την πρώτη θέση σε όλα αυτά. Η πρώτη πανδημία πέρυσι, είμαστε στην πρώτη γραμμή εμείς που είμαστε παλιοί. Άλλοι αφήσανε δουλειές, άλλοι αφήσανε το Ταμείο Ανεργίας, άλλοι δεν δικαιούνται να ξαναμπούν. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τρόπο να ζήσουν. Στη βραδινή βάρδια, μια καθαρίστρια έχει ευθύνη να καθαρίσει 7 ορόφους όταν δεν έχει εφημερία. Σε έναν χώρο τόσο ευαίσθητο, όπως ένα παιδιατρικό νοσοκομείο με πολλά διαφορετικά κτίρια, με χειρουργία και κλινικές, το προσωπικό υπολείπεται δραματικά. Εγώ είμαι συγκεκριμένα εργάτης καθαριότητας. Μόνο καθαριότητα δεν κάνουμε. Κάνουμε όλες τις δουλειές, συν και την καθαριότητα. Το προσωπικό δεν υπάρχει. Ήδη ήταν λιγότερο το προσωπικό, δεν υπάρχει. Άρα δηλαδή θα πρέπει να προσβληθεί επιπλέον κόστος. Βέβαια. Μα κάνουμε δουλειές. Εγώ κάνω δουλειές σε αποθήκες, δουλειές στον νηματισμό, που δεν έχω σχέση με την καθαριότητα. Είναι πάρα πολύ λίγα τα άτομα. Δουλεύαμε ένα άτομο σε 100 κρεβάτια. Μόνο αυτό σας λέω. Μια ολόκληρη κλινική δηλαδή. Που σημαίνει τουαλέτες διπλές-τριπλές, που σημαίνει αποθήκες, που σημαίνει μαγειρία, που σημαίνει χώροι εξωτερικοί, σαλονάκια κτλ, κτλ. Ένα άτομο. Και υπάρχει και άτομο που δουλεύει νύχτα όλο το 7όροφο. Η εκδοτικοποίηση που ζούμε αυτόν τον καιρό είναι άνευ προηγουμένου. Πάντα το προσωπικό ήταν ελλειπές, αλλά αυτή τη στιγμή η έλλειψη του προσωπικού δείχνει περισσότερο. Η κυβέρνηση να σταματήσει να κοροϊδεύει τους εργαζόμενους και τους επιβάτες και να πάρει ουσιαστικά μέτρα εδώ και τώρα. Ανάλογο σκηνικό αντιμετωπίζουν και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, το μέσο μαζικής μεταφοράς, την οποία λιμένονται οι εργολάβοι. Στο μετρό έχουν γίνει απολύσεις εργαζομένων, ενώ σε κάθε άτομο αναλογεί καθαριότητα 2 σταθμών. Μειώνουν τα απορριπαντικά. Απορριπαντικά. Μειωμένα. Ακόμα. Απλήρωσιά. Στους εργολάβους, απλήρωσιά. 3-4 μήνες. Απλήρωτη. Μα είναι δυνατόν. Μας βγάλανε από τα βαρέα και ανθυγινά. Μια καθαρίστρια θα πάρει στα 70 σύνταξη. Άντε να κουνήσει, να σφουγγαρίσει και να είναι και με τέτοια εντατικοποίηση δουλειά. Είναι παράλογο το να φτιάχνουν αυτούς τους νόμους και αυτές τις διαδικασίες το Υπουργείο και να πετάνε έξω συναδέλφους. Και δεν φταίει μόνο η σημερινή κυβέρνηση για αυτό που γίνεται. Φταίνει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Φταίνει οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟ, της Νέας Δημοκρατίας, που έχουν σε ομοιρία τελικά τους συναδέλφους, που τους έχουν σε συμβάσεις και δεν είναι σε μόνιμη και σταθερή δουλειά. Αυτό πρέπει να παλέψουμε, να έχουμε μόνιμη και σταθερή δουλειά με όλα τα εργασιακά, όλες τις εργασιακές σχέσεις, με οκτάβο και πλήρη δικαιώματα. Ρυθμούς πλήρους εντατικοποίησης βιώνουν οι εργαζόμενοι στις εταιρείες του κλάδου των ταχυμεταφορών, καθώς από πέρσι η δουλειά παραμένει στο κόκκινο. Η εκτείναξη του ηλεκτρονικού εμπορίου αναγκάζει τους εργαζόμενους να δουλεύουν χωρίς ανάσα, στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον, ανάμεσα σε βουνά από πακέτα και κούτες. Από τη στιγμή που η δουλειά έχει αυξηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, όλος ο όγκος αυτός των δεμάτων αποθηκεύεται στην αποθήκη. Δεν μπορείς να περάσεις. Περνάς για να δουλέψεις ή να περάσεις, να πας για νερό, τουαλέτα ή φαγητό, πρέπει να πηγαίνεις με το πλάι. Η πραγματικότητα είναι ότι ξεκίνησε πέρυσι τέτοια εποχή Black Friday, δεν έχει σταματήσει, απλά ανέβηκε κανένα 50-60% η εργασία. Τα χρήματα είναι πενιχρά. Ζουν οι εργαζόμενοι εδώ και ένα χρόνο ένα μόνιμο Black Friday. Εφόσον όλη αυτή η αύξηση της δουλειάς έχει ξεκινήσει από τον προηγούμενο Νοέμβριο και συνεχίζει τώρα με το πρώτο κύμα πανδημίας και το δεύτερο τώρα, συνεχίζουν οι εργαζόμενοι να δουλεύουν ώρες ατελείωτες, 10 ώρα και 12 ώρα. Το ωράριο αρχίζει και τελειώνει με τις παραλαβές και τις παραδόσεις και ο διακαής πόδος της εργοδοσίας και της κυβέρνησης να γίνει κανόνα στο 10 ώρο προβάρεται στον κλάδο.
και παρότι η δουλειά έχει πολλαπλασιαστεί και οι εταιρείες καταγράφουν ενισχυμένα κέρδη, δεν προχωρούν σε προσλήψεις, ούτε μετατρέπουν σε αορίστου χρόνου τους συμβασιούχους και τους εργολαβικούς, αλλά διατηρούν τις άθλιες αυτές εργασιακές συνθήκες και κόβουν υπηρεσίες. Για να βγει αυτός ο όγκος δουλειάς, πρέπει τι, να πάρω κόσμο. Αυτός ο κόσμος δεν ήρθε. Και αν ήρθε, ήρθε 2-3-4 άτομα σε κάθε κατάστημα ή σε κάθε hub. Αλλά τι σημαίνει, έφερε 4 άτομα, τα οποία τι. Είναι οι λεγόμενοι εγγυαζόμενοι, που ο μισθός τους είναι 3,80-4,80 πόσο είναι, που και από εκεί κερδίζει πάλι η εταιρεία. Μιλάμε για περίπου 1,000 άτομα πανελλαδικώς, οι οποίοι εργαζόμασταν με καθεστώς συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στα ΕΛΤΑ και μονομερώς πάρθηκε η απόφαση να σταματήσουν όλες τις συμβάσεις στις αρχές του Φεβρουαρίου. Με τι συμβάσεις ακριβώς για να καταλάβουμε? Στις αρχές δουλεύαμε με συμβάσεις μηνιαίες και μετά η τελευταία μας σύμβαση ήταν 3 ημερών για να τελειώσει η εβδομάδα. Έχουμε χάσει τουλάχιστον 48% από τις απολαβές μας. Έχουμε φτάσει σε σημείο με την καινούργια τροπολογία που έχει έρθει να ζήσουμε έναν μεσαίωνα εργασιακό. Παράλληλα, οι διανομής, οι εργαζόμενοι στις αποθήκες, στα κέντρα διαλογής και στην εξυπηρέτηση δουλεύουν μέσα στην πανδημία, εκτεθειμένοι στον ιό, έρχονται καθημερινά σε επαφή με δεκάδες ανθρώπους και δέματα. Παρά τον κίνδυνο για την υγεία τους, οι απολυμάνεις στους χώρους δουλειάς γίνονται με το σταγονόμετρο, αποκλειστικά και μόνο εκεί όπου επιβεβαιώνονται κρούσματα. Τα μέτρα για προστασία για τον κορονοϊό, το πρώτο τον Απρίλιο δεν υπήρχαν καθόλου. Τώρα είναι ελάχιστα έως καθόλου. Πάλι το ίδιο. Το μοναδικό που ενδιαφέρει είναι το υπερκέρδος, όχι το κέρδος, το υπερκέρδος πλέον. Έχουν ευθύνη και πρέπει οπωσδήποτε να πάρθουν αυτά τα μέτρα. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν αρκούν τα γάντια, η μάσκα και ένα αντισηπτικό. Θέλουμε συχνά και επαναλαμβανόμενα τεστ να γίνονται για τους εργαζόμενους που να διασφαλίζουν την υγεία τους. Να γίνονται απολυμάνσεις συχνά στους χώρους δουλειάς, στα οχήματα καθημερινά. Και διεκδικούμε μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου. Μια και η ανεργία έχει χτυπήσει κόκκινο, ειδικά αυτό το διάστημα που υπάρχει τόση έντονη ανεργία, ο κλάδος τόσο έχει ανάγκη από εργαζόμενους και μόνιμο προσωπικό. Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη για χιλιάδες εργαζόμενους στο εμπόριο. Το 70% των καταστημάτων έχει παρουσιάσει από 1 έως 20 κρούσματα. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από 15 καταστήματα συμπεριλαμβανομένων και των αποθηκών της επιχείρησης, που εκεί γίνεται πάρτι κορονοϊού, πάρα πολλά κρούσματα στους συναδέλφους. Υπάρχουν συνάδελφοί μας που έχουν και νοσηλεύονται ακόμη στο νοσοκομείο. Μπορεί τα περισσότερα καταστήματα να είναι κλειστά, οι πωλήσεις ωστόσο μέσα από το ηλεκτρονικό εμπόριο φέρνουν τεράστια κέρδη σε επιχειρήσεις και μεγάλη εντατικοποίηση στους εργαζόμενους. Η εντατικοποίηση είναι το νούμερο ένα, χτυπάει κόκκινο. Εργαζόμενοι τρέχουν να καλύψουν 2 και 3 τμήματα μαζί. Μεταφέρονται από κατάστημα σε κατάστημα για να καλύψουν κενά από τη στιγμή που δεκάδες συνάδελφοί μας βγαίνουν είτε νοσούν είτε ως στενές επαφές βγαίνουν σε καραντίνα. Το ελπιδοφόρο στοιχείο αυτής της δύσκολης για τους εργαζόμενους περιόδου είναι τα βήματα οργάνωσης στους χώρους δουλειάς, στους κλάδους, παρά το φόβο και την τρομοκρατία που επικρατεί. Ήταν αποτέλεσμα της συλλογικής πίεσης που ασκήθηκε από δεκάδες σωματεία σε όλη τη χώρα. Η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις αυτού του διαστήματος για την ενίσχυση και θωράκιση της δημόσιας υγείας, των ουσιαστικών μέτρων προστασίας της ζωής και της υγείας στους τόπους δουλειάς από την πανδημία, της απόκρουσης αντεργατικής επίθεσης κυβέρνησης και εργοδοσίας με εργαλείο την πανδημία, της περιφρούρησης δικαιωμάτων και κατακτήσεων, της εμπιστοσύνης και της ενίσχυσης των αγωνιστικών δεσμών με τα ταξικά σωματεία, τους πρωτοπόρους εργάτες, στην απαντοχή του συλλογικού οργανωμένου ταξικού ανυποχώρητου αγώνα. Στοιχεία που πρέπει να συνεχιστούν, να ενισχυθούν και να πολλαπλασιαστούν το επόμενο διάστημα. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Η σημερινή απεργία είναι η προετοιμασία. Η απεργία στις 26 Νοέμβρη έδειξε το δρόμο στον οποίο οι εργαζόμενοι πρέπει να πορευτούν. Όλα τα προηγούμενα χρόνια αυτό το οποίο ισχυρίζονται και η κυβέρνηση σημερινή όπως και οι προηγούμενοι για τη βαριά βιομηχανία του τουρισμού, μπορούμε να κάνουμε λόγο για ένα τεράστιο ποσοστό κερδών. Μιλάμε για πραγματικά πολλά εκατομμύρια.
τα οποία ουσιαστικά καρπόθηκαν από τους μεγαλοξενοδόχους και τους μεγάλους επιχειρηματίες. Ακριβώς γι' αυτό και εμείς γυρνάμε και λέμε ότι τώρα, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, δεν μπορεί για ακόμα μια φορά να ζητηθεί από τους εργαζόμενους, από εμάς δηλαδή, να βάλουμε πλάτη σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Η μόνη λύση είναι η συσπήρηση με το σωματείο, η δύναμή τους είναι το σωματείο τους, μαζί με το σωματείο να διεκδικήσουν για ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, καλύτερες μισθούς, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο. Αυτό είναι το πρώτο και το βασικό που πρέπει να καταλάβουν οι εργαζόμενοι και να παλέψουν δίπλα στο σωματείο τους, στο ΣΕΤΑ. Βλέπουμε όλο και περισσότεροι συνάδελφοι να έρχονται πιο κοντά στο σωματείο, να λένε καθημερινά ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση τη στιγμή που ο εργοδότης καθημερινά βλέπει να φουσκώνουν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα καταστήματα.